καλησπέρα και από μένα. Βλέπω αυτούς τους μπακούλας και βλέπω στις πωλήσεις γράψουν. Συγχωρέστε με λίγο, αλλά δεν είμαι πολύ συνηθισμένος με τα μικρόφωνα, αν η φωνή μου δεν ακούγεται καλά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το αποψινό μας event με την αεπίθετη τηλεόραση. Από την Goldman. Αυτό που πρέπει να θυμάστε, το σύστημα iPlus είναι απλό και δυνατό. Και θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί. Αυτά που θα δούμε απόψε λοιπόν είναι μια γενική παρουσίαση της εταιρείας. Θα δούμε τα προϊόντα BAS, τα προϊόντα που ήδη υπάρχουν. Θα μιλήσουμε για την ιδέα, τα πλεονεκτήματα και τις προδιαγραφές της αεπίθετης τηλεόρασης. Θα μιλήσουμε για εφαρμογές, θα δούμε τα προϊόντα. Θα κάνουμε μια εισαγωγή στην εγκατάσταση και στον προγραμματισμό και στο τέλος θα δούμε κάποια έργα και κάποιες αναφορές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα με την παρουσίαση της εταιρείας Goldman. Η Goldman ιδρύθηκε το 1954 από τους Μπολαρός και Μαρκές, εξού και το Goldman, και το 1955 παρουσιάζει την πρώτη ενδοεπικοινωνία γραφείου. Το 1958 παρουσιάζει το πρώτο θηροτηλέφωνο για κτίρια. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ μακρά εμπλοκή σε αυτό το κομμάτι που λέγεται θηροτηλέφωνο, θηροτηλεόραση. Το 1994 παρουσιάζει την πρώτη ψηφιακή θηροτηλεόραση. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι περισσότερο από το 90% της παραγωγής της Goldman είναι μόνο ψηφιακά συστήματα θηροτηλεόρασης. Το 1997 η Goldman μετακομίζει σε καινούργια κτίρια 6.000 μέτρων στη Βαρκελόνη και το 2000, κάτι πολύ σημαντικό, η εταιρεία πιστοποιείται από τον οργανισμό SGS με ISO 9000. Είναι η μόνη εταιρεία στον κλάδο που έχει πάρει, η πρώτη εταιρεία που έχει πάρει τέτοιο πιστοποιητικό. Απασχολεί αυτή τη στιγμή 130 εργαζόμενους και οι εξαγωγές της είναι σε 41 χώρες. Ας δούμε λοιπόν τώρα λίγο τα προϊόντα BAS. Η πουτονιέρα Στάδιο, έτσι πολύ γνωρίζετε. Η πουτονιέρα Άινοξ, η ανοξίδωτη. Η σειρά Νέξα είναι η καινούργια πουτονιέρα. Και η Νέξα Άινοξ, σε ανοξίδωτο. Τα μόνιτο. Τα μόνιτο με ακουστικό, τα τέκνα, ασπρόμαυρο και έγχρωμο. Και το με ακουστικό και το μόνιτο χωρίς ακουστικό, το ΣΥΝΑ, το οποίο έρχεται σε λευκό και σε μαύρο, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε και τις προσώπεις, από τρεις διαφορετικές προσώπεις, ώστε να ταιριάζουν και ακόμα αισθητικά μέσα στο σπίτι, πιο καλά αισθητικά στο σπίτι. Σαν kit υπάρχει το kit, το Self 7, το οποίο είναι με δύο καλώδια και το οποίο το θεωρώ ιδανικό για να αντικαταστήσουμε κουδούνι απλό, μια και η τροφοδοσία πηγαίνει στο μόνιτο, χαμηλή τάση, και η μπουτονιέρα με το μόνιτο θέλει μόνο δύο καλώδια. Άρα σημαίνει ότι μπορούμε να το βάλουμε ακόμα και σε απλό κουδούνι στην αντικατάσταση. Και το σύστημα βέβαια με το μόνιτο το ΖΥΝΑ, το οποίο η τροφοδοσία κλασικά πηγαίνει στην μπουτονιέρα, υπάρχει ξεχωριστό τροφοδοτικό και το μόνιτο το χάνει το ΖΥΝΑ. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η Goldman. Υπάρχει μια τεχνολογία που είναι τρία καλώδια συνωμαξονικό. Υπάρχει η τεχνολογία 4 με δύο twisted καλώδια ή με καλώδιο κατηγορίας 5, με UTP. Υπάρχει σύστημα με 5 καλώδια και υπάρχει και σύστημα BAS με 2 καλώδια. Ας δούμε λοιπόν τώρα για την αεπίθυρο τηλεόραση, τα πλέον εκτήματα, την ιδέα πίσω από την αεπίθυρο τηλεόραση. Η ιδέα είναι εξής απλή. Η αεπίθυρη τηλεόραση αποτελεί και αυτή ένα κομμάτι ενός δικτύου που υπάρχει μέσα σε ένα σπίτι. Μπορεί να ενσωματωθεί σε, όπως έχουμε σε ένα δίκτυο στο σπίτι μας και έχουμε κάμερες IP, έξυπνη τηλεόραση δεδομένη με το διαδίκτυο, τους υπολογιστές μας, μπορούμε με αυτό έτσι για εύκολα να ενσωματώσουμε και την αεπίθυρη τηλεόραση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το κόστος της καλωδίωσης καταδέμεται μεταξύ των συσκευών στην εγκατάσταση. Και αυτό είναι το ισχυρό πλεονέκτημα που έχει η αεπίθυρο τηλεόραση. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα από το μέλλον, πιστέψτε με. Εδώ είναι ένα κτίριο καλωδιωμένο, δικτυωμένο όλο. Δεν έχει ο καθένας το δικό του ανεξάρτητο δίκτυο, υπάρχει ένα κοινό δίκτυο για κοινές εφαρμογές μέσα στο σπίτι. Είτε αυτό λέγεται PMS, χρησιμοποιεί οτιδήποτε. Σε αυτό λοιπόν όπως βλέπετε εδώ, σε αυτό λοιπόν το κτίριο ενσωματώνουμε και τη θηροτηλεόραση. Που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να χτυπήσει από κάτω στο διαμέρισμα νούμερο νη, να χτυπήσει. Να ανοίξει το μόνιτο, έτσι. Παράλληλα όμως μπορεί να έχει και άκουση και κλίση αν θέλει ή να δει την εικόνα στην έξυπνη τηλεόραση. Είναι κάποιες εφαρμογές που έχουν στο μέλλον.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα λοιπόν τώρα της επίθετης δράσης? Το σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι χρησιμοποιείται ένα ενιαίο δίκτυο. Δεν χρειάζεται πλέον καλωδίωση, έτσι, ούτε ειδικά καλώδια. Όπου υπάρχει καλώδιο δικτύου, υπάρχει έτοιμη εγκατάσταση για την τηλεόραση. Το σύστημα δουλεύει με πολλαπλά κανάλια, που σημαίνει ότι ταυτόχρονα μπορούν να δέχεται πάρα πολλές κλήσεις και να κάνει πάρα πολλές συνομιλίες. Τα αναλογικά συστήματα δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Στο λογικό σημείο είναι ότι αν έχουμε δύο εισόδους, πρέπει πρώτα να χτυπήσει τη στιγμή, μετά την άλλη. Εδώ έχουμε πολλαπλά κανάλια, έχουμε ταυτόχρονη επικοινωνία με πολλά σημεία. Αναβαθμίζεται πάρα πολύ εύκολα και μελλοντικές δυνατότητες το ίδιο το σύστημα, δηλαδή δεν χρειάζεται καμία αντικατάσταση, με μια αναβάθμιση του firmware. Ό,τι καινούργια δυνατότητα βγαίνει, με μια πολύ εύκολη διαδικασία αναβαθμίζεται. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι είναι χωρίς server. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας υπολογιστής που τρέχει ένα πρόγραμμα και από εκεί και πέρα υποστηρίζει την τηλεόραση. Το σύστημα εργάζεται αυτόνομα από μόνο του. Δηλαδή η κάθε μία μονάδα κάνει και από μία δουλειά. Επίσης δεν έχει σύστημα SIP. Το σύστημα SIP είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται περισσότερο και για επικοινωνία. Χρησιμοποιείται στο. Δεν έχει αλληλεπίδραση με άλλα υλικά και είναι κειμένη σταθερότητα. Και φυσικά είναι μοναδικός εξοπλισμός. Είναι πατενταρισμένη η τεχνολογία της Goldman και ο κώδικας που χρησιμοποιεί για την επικοινωνία των συσκευών επίσης είναι μοναδικός. Η έκπληξη τηλεόραση λοιπόν είναι μια τηλεόραση η οποία είναι δυναμική. Προδιαγραφές του συστήματος. Θεωρητικά έχουμε περιορίσει το αριθμό από μπουτονιέρες. Ανάλογα με το πόσα IP με το δίδυμο θα φτιάξουμε, έχουμε και τις αντίστοιχες μονάδες. Έχουμε απεριόριστο αριθμό οθονών επίσης. Έχουμε απεριόριστο αριθμό μονάδων θυρολού. Κάτι που θεωρούμε παρακάτω είναι πολύ χρήσιμο. Το πιο σημαντικό είναι ταυτόχρονη επικοινωνία με πολλούς χρήστες. Εσωτερική μνήμη σε κάθε οθόνη, δηλαδή έχουμε μνήμη για το ποιος μας χτύπησε. Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των διαμερισμάτων. Έχουμε αυτόματα ενεργοποίηση έως και 20 μπουτονιέρες. Και θεωρητικά απεριόριστη απόσταση μεταξύ των τμήματων. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσει κάποιο ένα δίκτυο οπτική σύνα, έχει θεωρητικά απεριόριστη δυνατότητα για απεριόριστη απόσταση. Υπάρχει συμβατότητα με WiFi και με UDP, IP, δηλαδή μπορεί κάποιο να έχει δύο κτίρια και μπορεί αυτά τα δύο κτίρια να δουλεύουν πάνω στο ίδιο δίκτυο. Υπάρχει δυνατότητα για συνδέσει τηλεφωνική γραμμή και VPN, που σημαίνει ότι κάποιο μπορεί να δέχεται την κλίση από την κουτονιέρα απομακρυσμένα στο τηλέφωνο του ή στον υπολογιστή του. Και υπάρχει και έλεγχος ανορκιστήρα προγραμματιζόμενα ρελέ. Ας μιλήσουμε λοιπόν τώρα για τις εφαρμογές. Βλέπετε σε αυτό το τυπικό κτίριο εδώ ότι το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι έχουμε πάρα πολλές κρατικές εισόδους. Έχουμε τρεις σταθμούς τυρολού και πάνω-πάνω βλέπετε ότι υπάρχει και μία ακόμα είσοδο σε ένα εξάρτητο διαμέρισμα. Όλα αυτά λοιπόν με ένα λογικό σύστημα απαιτούν αφενός με πάρα πολύ τεχνογνωσία, αφετέρου απαιτούν πολύ μεγάλη καλωδίωση και πάρα πολλά υλικά. Το πρόβλημα λύνεται πολύ απλά με την επίθετη τηλεόραση, γιατί η κάθε μονάδα έχει μια διεύθυνση IP και είναι μοναδική. Αυτό είναι ένα συγκρότημα κατοικιών. Και εδώ πάλι έχουμε απόσταση μεγάλη μεταξύ των σημείων, αριθμούς διαφορετικών ομάδων, δηλαδή μπορεί η κάτω πλευρά να είναι μια διαφορετική ομάδα από διαμερίσματα, ας πούμε, ή από σπίτια, όπως και σταθμοί θυρολού. Έτσι λοιπόν, εδώ, αν βάζαμε ένα λογικό σύστημα, τα προβλήματα θα ήταν πραγματικά τεράστια. Η εφαρμογή είναι πάρα πολύ απλή. Έτσι, πού μπορεί να εφαρμοστεί είναι οπουδήποτε, σε πύλες, νοσοκομεία, σε εμπορικά κέντρα, σε πάρκινγκ και σε στάδια. Οπουδήποτε υπάρχουν πάρα πολλές είσοδοι, πάρα πολλοί αποδέκτες και η ανάγκη για ταυτόχρονη επικοινωνία. Βλέπετε ότι. Τα προϊόντα λοιπόν. Η κουτονιέρα, η οποία είναι φτιαγμένη από αναξιότητα ξάρι 2,5 χιλιοστών, άνση 3,16. Αυτό δεν παθαίνει κανένας ούτε διάβαση το συγκεκριμένο υλικό. Η κάμερα έχει πολυκαρβονικό 4 χιλιοστών πλαστικό. Έτσι, και το πλήκτρο είναι αναξιότητο IP64, από ό,τι βλέπετε. Και φυσικά σε όλες τις κουτονιέρες, ακόμα και σε υπουργού, υπάρχει πλωτισμός. Μπλε φωτισμός που απλά είναι μπλε. Εδώ είναι μια σύντομη περιγραφή, θα δείτε κάτω. Το maximum που έχουμε εδώ είναι μέχρι 10 πλήκτρα, στις μπουτονιέρες αυτές συγκεκριμένες. Έτσι. Και φυσικά υπάρχει και επεκτηνόμενη μπουτονιέρα, η Nexa, στην οποία θεωρητικά μπορούμε να πάμε σε 240 μπουτονιέρα πλήκτρα.
η οποία είναι αυτό ότι βλέπετε κάτω ότι έχει μονάδες λύσης με 1, με 2, με 3, με 4, με 5, όπως επίσης και θήκες για όλα αυτά. Όλα αυτά είναι επεκτηνόμενα, να έχετε υπόψη σας και μπορούμε θεωρητικά να φτιάξουμε οτιδήποτε θέλουμε. Επίσης υπάρχει μια έξαρση σε αλουμίνιο, σε έκδοση που δεν είναι ανοσία, είναι αλουμίνιο. Επίσης το ίδιο, πιο ακριβή. Αυτό είναι το υποτονία, η ένωση, η ροκ, η οποία είναι με πληκτρολόγιο. Πάλι είναι πολύ, 2,5 χιλιοστά ανοσία το ατσάρι υποτονιέρα. Το πλαστικό της κάμερας είναι πολυπερηφωνικό, έτσι, και έχει έγχρωμη οθόνη και εκτίθεση 1,5 ιντσό. Υπάρχει αρμόσεις εκκίνητας, υπάρχει δηλαδή ένα access control που μπορεί να ο χρήστης να μπαίνει, κάθε χρήστη να μπαίνει, να ανοίγει την πόρτα με αυτό. Υπάρχει αντιβανδαλιστικό πληκτρολόγιο και υπάρχει και επίσης φωτισμός LED στα πλήκτρα. Εδώ έχουμε απεριόριστο αριθμό μονάδων, θεωρητικά όσο μπορούμε να βάλουμε. Έχουμε μέχρι και 100 αριθμούς πιν, δηλαδή κάποιος μπορεί να μπαίνει και έναν προξίμητα εκεί με έναν αριθμό πιν. Μπορούμε να κάνουμε προώθηση της κλήσης σε ένα τηλέφωνο, σε ένα άλλο μόνιτο, σε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό θα δούμε και παρακάτω στον προγραμματισμό που μιλάμε. Και επίσης εδώ υπάρχουν ενσωματωμένα ρελέ. Εδώ δεν υπάρχει λογική που έχουμε στο αναλογικό σύστημα ότι η πόρτα ανοίγει περνώντας τάση μέσα από την πιτονιέρα. Εδώ πια υπάρχουν ρελέ, εξωτερική τάση που ανοίγει την πόρτα. Αρχίζουμε λοιπόν τώρα να βλέπουμε και τη σειρά σειρά τα monitor. Αυτή είναι η μονάδα του θηρορού. Η μονάδα του θηρορού είναι διαφορετική γιατί σε αυτή μπορείς να καλέσεις οποιοδήποτε εσωτερικό. Έτσι. Μπορείς να αναζητήσεις, ο θηρορός ξέρετε ότι έχει, παλιά έχει ένα κουτί πίσω που έχει τα ονόματα, πάντα για το όνομα ξέρω και μπορεί για το διαμέρισμα. Εδώ αυτό το κάνει πολύ εύκολο και μπορεί να αναζητήσεις με κουμπιά. Υπάρχει μια πολύ ωραία εφαρμογή εδώ, η οποία μπορεί να είναι ξέρω, μια άλλη συμψηφία μιας εταιρείας. Ο θηρορός έρχεται κάποιος, χτυπάει στο συγκεκριμένο γραφείο ή διαμέρισμα, το πούμε έτσι, θέλει, έχοντας μια κάμερα πάνω από το κεφάλι του, μπορεί να ανοίξει αυτή την κάμερα και από πάνω να δούνε ποιος είναι κάτω. Στην ίσο. Και φυσικά να κάνει οποιαδήποτε κλίση, οποιαδήποτε οθόνη έτσι και σύνδεση VPN. Που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε δύο κτίρια, μπορούμε να ενώσουμε τα δύο κτίρια και να βλέπουμε. Το θηροτρέφωνο το άνθρωπο 500 καινούργια γενιά είναι χωρίς ακουστικό φυσικά. Μπορεί να καλέσει θηρορό έτσι, σε ξεχωριστό πλήκτρο, να λαμβάνει πίσω την υποτογία, να ενεργοποιεί κρυδαριά και ρύθμιση τη ένταση κλίση, ένα πολύ control, έχει σιωπηλή λειτουργία, το βράδυ κοιμόμαστε μπορούμε να το κλείσουμε. Έχει όμως και είσοδο για κουδούνι, το κουδούνι του σπιτιού μπορεί να χτυπάει και στο θηροτηλέφωνο, έτσι, έχει μια είσοδο να δεχθεί. Και αν θέλουμε να έχει και διαφορετικό ήχο, υπάρχει και μια έξοδο για αυτό το σύστημα κλίση, οπότε μπορούμε και να συνδέσουμε κουδούνι μελλοντικό. Και φυσικά προώθηση κλίση σε άλλη οθόνη ή τηλεφωνικό κέντρο. Εδώ είναι η σειρά των M300, τα monitor των 4,5 ιντζών. Είναι χωρίς ακουστικό, έτσι με 4,5 ιντζ οθόνη, το τελείωμα είναι από αλουμίνιο. Έχει πλήκτρα αφής και αυτό για μεγαλύτερη μακροζωία, έτσι δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη πάνω στο μόνιτο. Ρυθμίζουμε την ένταση του υποκλήση φυσικά και εδώ επικοινωνία. Έχουμε κλείσει σε θηρορό. Το σύστημα, ο θηρορός ή ο συντήρης του συστήματος, έχει τη δυνατότητα εδώ να στείλει ένα μήνυμα. Παράδειγμα, αύριο 11 με 1 δεν θα δουλεύει το σανσέρ. Έτσι μπορεί να υπολογιστεί. Οπότε αυτό μπορεί να αναγράφεται πάνω στο μόνιτο. Έχουμε εντοπισμό κλήσης, δηλαδή ποιος μας κάλεσε, από ποια μπουτονιέρα. Έχουμε είσοδο από κουδούνι και έξοδο από τις κλήσεις, αυτό που είπαμε πριν, ότι μπορούμε να συνδέσουμε το κουδούνι του σπιτιού επίσης πάνω σε αυτό. Και πρόθεση κλήσης σε άλλο μόνιτο ή τηλέφωνο, ή τηλεφωνικό κέντρο. Εδώ έχουμε το M700, αυτό είναι ένα μόνιτο 7 ιντζών, με τελείωμα και αυτό από αλουμίνιο, αλλά η οθόνη είναι από γυαλί. Έτσι. Έχει δεξιά δείτε πάνω λειτουργίες μενού, έχει ένα μενού με λειτουργίες, αρκετά λειτουργίες και έχει ρύθμιση ένταση σύμβολος και το προηγούμενο, εγγραφή εικόνας, κατά η μνήμη δηλαδή για το οποίο μας τύπησε, το μήνυμα συντήρησης που είπαμε πριν, έχει ενδοεπικοινωνία, κλίση σε θηρορό, εντοπισμό της κλίσης από που ήρθε και πρόθεση κλίση σε άλλο τηλέφωνο, σε άλλη οθόνη τηλεφωνικό. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα, να ξέρετε, που έχει επίθυρα τηλεόραση. Μπορείτε να κάνετε και αυτό. Εδώ είναι το πώς συνδέεται, η συνδεσιμότητα του συστήματος. Έχουμε μια μπουτονιέρα, έχουμε τα μόνιτορ τα εσωτερικά, όλα αυτά είναι δικτυωμένα, έτσι. Και μπορούμε να έχουμε φυσικά και διασύνδεση
και έξω. Μέσω ΒΑΝ. Αυτό είναι παγκόσμια πρώτη της Goldman, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Και εδώ υπάρχουν εξής επιλογές. Το συγκεκριμένο σημείο που διακόπτω είναι η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του συγκεκριμένου προϊόντος. Είναι πολύ φρέσκο, φτιαγμένο από την Goldman. Και είναι την πρώτη παγκόσμια παρουσίαση του κόσμου. Να το πούμε για τους πίσω να τα ακούσουν, είναι η πρώτη παγκόσμια παρουσίαση που γίνεται αυτό. Ναι. Είναι τελείως καινούργιο το προϊόν και είναι η πρώτη παγκόσμια παρουσίαση που γίνεται. Εδώ λοιπόν έχουμε τις εξής δυνατότητες, τις εξής επιλογές. Η μία επιλογή είναι όλες οι κλήσεις από τη μία πρωτομέρα να κάνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό, ένα συγκεκριμένο μόνιμο, και κάθε κλήση σε κάθε διαμέρισμα να κάνει ένα διαφορετικό αριθμό. Δηλαδή, μπορεί η κλήση που μπορεί να πάρει στο πάνω διαμέρισμα μπορεί να κάνει εκτροπή της κλήσης να φύγει από ή μέσω τηλεφώνου, όπως βλέπετε, μέσω μιας τηλεφωνικής συσκευής να χτυπήσει το κινητό τηλέφωνο ή σε ένα σταθερό τηλέφωνο. Όπως επίσης και να γίνει και σύνδεση VPN. Σύνδεση VPN έχουμε δύο διαφορετικά κτίρια, έτσι με κοινές εισόδους κλπ. Οπότε μπορούμε να κάνουμε και σύνδεση VPN μεταξύ τους. Τα προϊόντα. Είναι όλα δικτυακά υπόψη αυτά. Έτσι. Αυτό το ρελέ που βλέπετε με τις 8 εξόδους για διαχείριση ένα κλειστήρα είναι και αυτό δικτυακό. Δηλαδή κουμπώνει πάνω σε ένα δίκτυο. Δεν θέλει ανεξάρτητη τροφοδοσία, δεν χρειάζεται ανεξάρτητη σύνδεση. Όπως και το ΣΕΚ, εδώ έχουμε δύο ίσιδη και δύο έξιδη ρελέ. Μπορούμε να έχουμε το συγκεκριμένο για απομακρυμένη ενεργοποίηση πινταριάς. Επίσης και αυτά είναι παγκόσμια πρώτη φορά παρουσιάζονται τώρα. Ας δούμε δύο λόγια, μάλλον για την κατάσταση του προγραμματισμού. Η εγκατάσταση βλέπετε πάρα πολύ απλή. Ένα καλώδιο δικτύου. LG45, κλασική διάταξη, έτσι πολύ γνωστό, πια είναι, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι πάρα πολύ απλή συνδεσμολογία. Ακολουθούμε το στάνταρτ, το ERP-802.3EF, αυτό το κλασικό στάνταρτ που έχουμε για τις αποστάσεις που χρησιμοποιούν και στους υπολογιστές, 93 μέτρα η maximum απόσταση μεταξύ ενός router και του monitor ή ενός άλλου στοιχείου. Βέβαια μπορούμε να μεγαλώσουμε αυτά τα 93 μέτρα βάζοντας ένα δεύτερο router, αλλά μέχρι εκεί από εκεί και πέρα μεγάλες τις αποστάσεις μπορούμε να τις καλύψουμε με οπτικές ίνες. Όλα αυτά τα υλικά υπάρχουν ήδη στους υπολογιστές, οπότε είναι κάτι κοινό, κάτι γνωστό. Όσον αφορά τώρα το λογισμικό προγραμματισμό, βλέπετε ότι είναι ένα πάρα πολύ απλό λογισμικό, χωρίζεται σε τρεις περιοχές, δημιουργείται εξεργασία ενός αρχείου ενός κτηρίου, έτσι, επιλογή μεταξύ που το γίνεται δασοφόνης και ρελέ, ενημέρωση, μεταβολή και οτιδήποτε, και το τρίτο σημείο, ενημέρωση, διαμόρφωση της οθόνης και της μπουτονιέρας. Πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο. Οι διαθέσιμες επιλογές που έχουμε στη διαχείριση και διαμόρφωση είναι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο φάκελο για το κτίριο, να ανοίξουμε ένα φάκελο ήδη αποθηκευμένο για το κτίριο, να αποθηκεύσουμε το αρχείο, να προσθέσουμε ή να διαλάβουμε μια συσκευή, να κάνουμε επεξεργασία της διαμόρφωσης και φόρτιση της διαμόρφωσης της συσκευής. Δηλαδή, οι κινήσεις πάρα πολύ απλές και λογικές που γίνονται σε οποιοδήποτε συσκευή. Εδώ έχουμε αυτό που σας έλεγα πριν, ότι έχουμε θεωρητικά άπειρες δυνατότητες συνδεσμολογίας. Το σύστημα αυτό μπορεί να δουλέψει σε δίκτυα τάξης Α, Β και ΣΕ. Δεν θα σας κουράσω πολύ, είναι πολύ λίγο πιο εξειδικευμένο. Το ΣΕ είναι το πιο γνωστό, το ξέρετε όλοι εσείς που έχουμε συνθήκες στα DVR κλπ. Τα δίκτυα τύπου ΣΕ, 102.168.0, ξέρω εγώ, τελεία κάτι, είναι αυτά που φοράνε 254 διευθύνσεις. Αν είναι τάξη Α, από ό,τι βλέπετε πάνω, το δίκτυο αυτό φοράει 16.777.214 διευθύνσεις. Που σημαίνει ότι αυτό που λέμε που μπορούμε να καλωδιώσουμε όλη την Αθήνα και να περισσέψουμε ακόμα και διευθύνσεις εκεί. Εδώ έχουμε επίσης ένα άλλο πλεονέκτημα της IP τηλεόρασης. Εδώ είναι πώς προγραμματίζουμε ένα monitor. Δηλαδή λέμε ότι αν κάποιος πατήσει τον κωδικό, όπως βλέπετε δεξιά, 12, θα χτυπήσει το monitor νούμερο 1 και νούμερο 2. Έτσι. Αν χτυπήσει τον κωδικό 003, το κωδικό 3, θα απαντήσουμε μόνο το 0, η IP 0.0.3. Υπάρχει μεγάλη ευελιξία, όπως βλέπετε, στον προγραμματισμό. Ας δούμε μερικά έργα τώρα που έχουν γίνει. Ο τόπος, η καλύτερη αγορά από ό,τι μας είπανε της IP θηλεοτηλεόρασης είναι η Ολλανδία. Και ο τόπος δοκιμών φυσικά της Goldman. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι, αν δείτε αναφορές, εδώ βλέπετε 224 monitor IP. Στην Πανεπιστημίου που βλέπετε 521 monitor IP, έτσι φανταστείτε αναλογικό σύστημα εκεί, τι θα έπαιζε. 343 monitor σε ένα συγκρότημα στο Άμστερνταμ και στην πιάτσα Flat 135 monitor IP. Βλέπετε ότι έχει να κάνει με το
εκεί που σταματάει το αναλογικό αρχείο των ψηφιακών. Αυτό λοιπόν ήταν μια παρουσίαση για την επίθυρα όταν στην Goldman, η οποία από ό,τι βλέπετε έχει αισθητική, ποιότητα και τεχνολογία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Υπάρχει κάποια ερώτηση σαν πρώτο κομμάτι αυτό. Switzer, απλό ή ποε. Ποε.